Παρόμοιο με αυτό εδώ είναι, κυρίες και κύριοι, και η εξίσωση δευτέρου βαθμού, την οποία θα την πάρετε, σας λέω, από την ιστοσελίδα του τμήματος και θα μπορέσετε να την λύσετε. Εδώ πια βάζουμε όμως πόσες τιμές. Τρεις, εντάξει, είναι το α, το β και το γ. Ή αν θέλετε το ABC στα αγγλικά ή όπως θέλετε εσείς, εντάξει. Θα μάθετε και αν δεν ξέρετε, πες το. Για να βάλετε αυτά τα α, β, γ, δ, ναι. Το ξαναδείχνω, είναι τούτο εδώ. Αυτό εδώ. Ορίστε. Ναι, για να βάλεις το... Τα κάνεις ένα-ένα όμως, ε. Δεν σ' ακούω. Δεν σ' ακούω. Το τι θα βάλει. Όχι, όχι, θα σου πω λίγο το εξής. Εάν εδώ δίπλα, όπως έχω κάνει εγώ, έχεις βάλει α, θα στο προτείνει, θα στο βρει. Αν δεν βάλεις τίποτα, δεν θα βρει τίποτα. Αλλιώς το πληκτρολογείς. Όχι, αυτά χρειάζονται να τα κάνεις εδώ με το if. Χρειάζεται και εδώ τέτοια πράγματα. Να βρεις τη διακρίνουσα, να κάνεις τον υπολογισμό και ούτω καθεξής, εντάξει. Αν έχει μία λύση, αν έχει δύο λύσεις και ούτω καθεξής. Είναι απλώς εξάσκηση με το if, δεν είναι τίποτα παραπάνω από αυτό που έχουμε πει για την